Να ξεκινήσουμε με το Νεκτάριο, έτσι, να μας πει πόσο σημαντική είναι η σημερινή νίκη του ΑΠΟΕΛ, αν λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι για πρώτη φορά φέτος πέτυχε η δεύτερη σερή νίκη και συνολικά τρίτη στο πρωτάθλημα. Σίγουρα είναι ένα timing πολύ καλό για το ΑΠΟΕΛ που πετυχαίνει η δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Εγώ κρατώ τη νίκη σε συνδυασμό με αυτά που είπε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, το ανέφερε και πριν ο φίλος Πανίκος, ότι είναι πολύ πιο σημαντικό για το ΑΠΟΕΛ σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, που δεν σημαίνει ότι βγήκε από τη δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή το ΑΠΟΕΛ. Απλά νομίζω ότι πήρε κάποιες ανάσες και σιγά σιγά μπορεί να χτίσει πάνω σε αυτή τη νίκη. Το πιο σημαντικό είναι ότι αναφέρεται από όλους ότι υπάρχει ομαδικό πνεύμα, υπάρχουν καλά αποδητήρια, που ήταν κάτι που θεωρώ ότι έλειπε. Και αν καταφέρει να πετύχει αυτόν τον στόχο ο Σοφρόνης, θεωρώ ότι θα έχει μια καλύτερη προοπτική για την φετινή χρονιά. Πόσο σημαντικά είναι τα αποδυτήρια, το να έχεις καλά αποδυτήρια, Νεκτάριε, στην διάρκεια της χρονιάς? Είναι το κυριότερο, θεωρώ εγώ. Γιατί ένα προπονητή, όσο και να πει στου ποδοσφαιριστέ για τι τακτικέ και τι τεχνικέ τέλο πάντων ικανότητε που μπορεί να βγάλει μέσα στο γήπεδο, δεν μπορεί να πει στου ποδοσφαιριστέ όσο χρειάζεται για να του δώσει το έξτρα κίνητρο, αν δεν υπάρχουν καλά αποδυτήρια. Και αν δεν μπορούν και οι ποδοσφαιριστέ από μόνοι του να αναλάβουν την ευθύνη και να βγάλουν την ομάδα από μια δύσκολη κατάσταση, αυτό καθορίζει κυρίω την επιτυχία σε μια ομάδα. Προσωπική μου άποψη. Είσαι προπονητής, εσύ έχεις καλά αποδυτήρια στην Λίβερπουλ. Εντάξει, μας είναι πιο μικρά τα Ο παιδιά. Κλοπ. Όχι, δεν είναι ο Κλοπ, είναι ο βοηθός του Κλοπ. Είναι πιο μικρά τα παιδιά, δεν παίρνουμε καθόλου βοηθήρια εμείς. Οπότε, ναι. Σε όλα τα επίπεδα, και στο από την Ακαδημία που ήμουν, τα βοηθήρια παίζουν ρόλο. Δηλαδή, το εισπράττει ο προπονητής, το βλέπει στα βλέμματα Ας των πω, όταν λες ποδοσφαιριστών. καλά αποδυτήρια, εννοείς σχέσεις καλές ποδοσφαιριστών, εννοείς Όχι. ομοιογένεια να πανηγυρίζουν Αυτό όλοι είναι μαζί, λίγο παρεξηγημένο. τι Το ακριβώς είναι θέμα, αυτό? το θέμα καλά αποδυτήρια δεν είναι τόσο αν οι παίχτες είναι φίλοι και βγαίνουν για καφέ, πηγαίνουν για φαγητό ή διασκεδάζουν να κερδίσουν τα παιχνίδια. Σίγουρα, αν υπάρχουν και αυτά σε ομάδες παιχτών, είναι ένα επιπλέον ενισχυτικό τέλος Νεκτάρι πάντων. είναι ένα συν, το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Δεν νοείται να μην έχεις αποδυτήρια ή να υπάρχουν προστριβές στο αποδυτήριό σου και να περιμένεις ότι θα σου βγουν πράγματα. Το σημερινό ΑΠΟΕΛ σου άρεσε? Εντάξει, δεν είναι σίγουρα το ΑΠΟΕΛ που ονειρεύονται οι φίλοι του. Αυτό πρέπει να το λέμε. Ναι, το ρωτώ αυτό διότι το να έχω καλό κλίμα μέσα στην ομάδα είναι ένα, και για να μπορέσεις να δημιουργήσεις, να κτίσεις πάνω σε αυτό, πρέπει να έχεις και την ομάδα που θα σου δώσει Να τις σου πω. επιτυχίες, που θα θρέψει το αποδυτήριο. Θεωρώ ότι το ΑΠΟΕΛ θα πάει σε έναν κλεφτοπόλεμο μέχρι το Δεκέμβριο. Προσωπική μου άποψη. Έγιναν καλές προσθήκες. Υπάρχουν παίχτες που έχουν ποιότητα και μπορούν να παίξουν πολύ καλύτερα από αυτό που βλέπουμε. Αυτό το πιστεύω. Από εκεί και πέρα όμως φαίνεται να υπάρχουν αρκετά θέματα που είναι δύσκολο να λυθούν από τη μια στιγμή στην άλλη στην ομάδα. Πώς Και με βεβαρημένο εξηγείς κιόλα την στο. αδυναμία του να σκοράρει τη στιγμή που έχει τόσο πολύ καλούς μεσοεπιθετικούς στην θεωρία, ο ΑΠΟΕΛ έχει φέρει πάρα πολύ καλούς επιθετικούς. Με σπουδαία βιογραφικά. Κι όμως δυσκολεύεται πολύ να δημιουργήσει. Είχαμε δείξει μια κάρτα νωρίτερα στο pre-game. Το ΑΠΟΕΛ έχει σκοράρει μόλις 5 τέρματα, με το σημερινό σήμερα 6. Ναι, είναι πάρα πολύ φτωχή αριθμή αυτή. Ναι. Και εγώ παρατηρούσα τη βαθμολογία πριν για να επιβεβαιώσω κάποια πράγματα για του αριθμού. Και είναι πάρα πολύ φτωχή αριθμή. Ο Απόλλωνας έχει αυτή τη στιγμή 11 νομίζω γκολ και είναι στην πρώτη θέση. Και έχει όμως ένα αρνητικό Ότι σχετικά δέχεται ψηλό. εύκολα γκολ. Σχετικά ψηλό. Η ΑΕΚ φαίνεται να έχει λίγο καλύτερη άμυνα. Τέλος πάντων, να πάμε στο θέμα του ΑΠΟΕΛ. Θεωρώ ότι το επιθετικό κομμάτι επηρεάζεται πάρα πολύ από την ψυχολογία και από την κακή κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα από την αρχή της χρονιάς. Το να μην υπάρχει καλή ψυχολογία για αυτοεπίθεση στην ομάδα δεν επηρεάζει. Το να υπάρχουν ποδοσφαιριστές που τους έχουμε δει ότι μπορούν να προσφέρουν περισσότερα επιθετικά είναι επίσης δεδομένο. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί ο τρόπος μέσα στην ομάδα, από τον προπονητή, για να μπορέσουν οι υποστηριστέ αυτοί να Γιατί μας βρεθούν στη είπες θέση. κλεφτοπόλεμο Δεν μέχρι το δε Δεκέμβριο. δημιουργούν και πολλέ φάσει. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ναι. Γιατί με τη μας μια είπες παιχνίδια που κλεφτοπόλεμο δημιουργήσαν όμως? πολλέ φάσει η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Θεωρώ Γιατί δεν ότι. μπορεί να δημιουργήσει προφανώ. Έτσι φαίνεται από τα χαρακτηριστικά που βγάζει η ομάδα. Ναι. Δηλαδή. Άρα τι περιμένεις να συμβεί στην διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου, διότι αυτό καταλαβαίνω εννοείς. Θεωρώ ότι εφόσον ο προπονητής της ομάδας ανέλαβε και δεν είχε πολλά περιθώρια να κάνει κίνηση μέχρι όταν ανέλαβε την ομάδα, θεωρώ ότι προετοιμάζεται για να φέρει κάτι που να ταιριάζει στα δικά του μέτρα και να μπορέσει να στήσει κάτι Μπροστά ή πίσω. καλύτερο.
Και μπροστά και πίσω. Νομίζω χρειάζεται και μπροστά και πίσω. Δεν είναι πολλές προσθήκες. Δεν σημαίνει ότι χρειάζεται πολλές προσθήκες. Ναι, μπορεί να είναι μία ή δύο που να σου κάνουν τη διαφορά. Δεν λέω ότι εγώ συμμερίζομαι ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές. Λέω ότι πιστεύω αυτό φαίνεται να πάει αυτό, να γίνει. Αυτή θα είναι νομίζω. Δεν μπορούν να αλλάξουν και πολλά πράγματα από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό που μπορεί να αλλάξει καταστάσεις σε ομάδες όπως το ΑΠΟΕΛ σε δύσκολες περιόδους είναι όντως αυτονομαδικό πνεύμα και όντως να καταφέρει να πάρει παιχνίδια. Δεν λέω όπως το σημερινό που ο αντίπαλος δημιούργησε ευκαιρίες και δεν τις έβαλε, αλλά φάνηκε τυχερό το αποκλειστικό παιδί, γιατί δεν θα συμβεί πολλές φορές αυτό το πράγμα. Αλλά τουλάχιστον να πάρει αγώνες με το έτσι θέλω. Δηλαδή, αν μείνει κοντά μέχρι τον Δεκέμβριο και έρθει αυτό το παζλ που θα ταιριάξει, μέχρι πού μπορεί να πάει ο ΑΠΟΕΛ βλέποντας και το υφιστάμενο έμψυχο δυναμικό του? Το ψυχικό δυναμικό υπάρχει. Τώρα, μέχρι πού θα πάει, θεωρώ ότι εξαρτάται από τις συνθήκες που θα δημιουργηθούν στην ομάδα, από πώς θα διαχειριστεί δύσκολες περιόδους. Γιατί είναι δεδομένο ότι από την αρχή της χρονιάς δεν μπορούμε να κρυβόμαστε ότι υπήρχε ένα οικονομικό θέμα. Εάν αυτό υπάρξουν οι λύσεις, δεν δημιουργηθούν προβλήματα στην ομάδα και υπάρχει σταθερότητα, είναι ικανό για όλα. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν παίχτες που μπορούν να παίξουν πολύ καλύτερα.